Τηλεφωνική μας γραμμή, θα καλημερίσουμε τον κύριο Μάκη Βορύδη, τομεάρχη εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή Αττικής του κόμματος. Κύριε Βορύδη, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Παρακολουθήσαμε την Παρασκευή και είδαμε και την Κυριακή μια συνέντευξη ποταμό του κυρίου Καμένου. Παρακολουθήσαμε από το βήμα τους στη Βουλή τους δύο μέχρι πρότινος στενούς συνεργάτες, αυτοκόλλητους θα έλεγα, να παραδέχονται εμέσως πλην σαφώς μια σειρά τουλάχιστον θα πω εγώ αντιθεσμικών ενεργειών. Έλεγε ο ένας τον άλλο ότι ετοιμαζόσουν να με ρίξεις, έλεγε ο άλλος τα έχεις βρει με τη διαπλοκή, έλεγε ο άλλος μου πήρε το κόμμα. Θέλω ένα σχόλιο για όλο αυτό το κλίμα, κύριε Βορύδη. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αν υπάρχει κάτι πολιτικά ενδιαφέρον σε όλο αυτό, είναι ότι τελικώς ο κ. Καμένος με τη συμπεριφορά του, αυτό είναι το αποτέλεσμα, επέτρεψε να υπογραφεί, να ενεργοποιηθεί και τελικά να ψηφιστεί η συμφωνία αυτή με την οποία παραδόθηκε το όνομα Μακεδονία στους Βόρειους Γείτονες. Τα υπόλοιπα όλα είναι ενδεικτικό μιας αποπνέουσας σύψης και παρακμής του κυβερνητικού συστήματος. Αλλά το που τελικά μένει σαν πολιτική ζημιά, σαν πολιτική ήττα, σαν εθνική ήττα, είναι αυτό το οποίο σας είπα. Διότι ο κ. Καμένος, για να μην τα πούμε, για τα λέμε όλα και τα πάμε γύρω-γύρω και έχουμε χαθεί τώρα μέσα στις καμαρίλες και στις συμφωνίες και στα υπόγεια και τα πάνω τραπέζια, τα τραπέζια, οι καζόζες και δεν ξέρω τι άλλο. Οι ιδανικοί βουλευτές και όλο αυτό. Αλλά αυτό το οποίο όμως τελικά έγινε είναι η εθνική ήττα. Είναι η εθνική μειοδοσία. Αυτό έγινε. Ο Καμένος μπορούσε να το σταματήσει αυτό. Μπορούσε να το σταματήσει πριν την ψήφο της πιστείας του καλοκαιριού. Μπορούσε να πάει στην εταιρεία του και να του πει εκείνη τη χρονική στιγμή αυτό σταμάτα το τώρα. Γιατί εγώ έχω φύγει από την κυβέρνηση τώρα. Δεν θα είχε, χωρίς ψήφο της πιστείας, χωρίς τίποτε. Εκείνη τη χρονική στιγμή δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι ο κ. Τσίπρα. Αλλά το επέτρεψε αυτό. Μπορούσε να το κάνει με την ψήφο της πιστείας. Μην ακούτε τώρα που κάνει κάτι προσθέσεις. Γιατί αν ήξεραν όλοι ότι θα καταψηφίσει ο κ. Καμένος. Με ακούτε τώρα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, αν ήξερε ότι θα καταψηφίσει ο κ. Καμένος, δεν ξέραμε πώς θα τοποθετούνται τα υπόλοιπα κόμματα και άλλοι βουλευτές. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα και με εκείνη την επιλογή του επέτρεψε να γίνει αυτή η ψηφοφορία. Και τελικά σε ένα στημένο έργο, στημένο μέχρι τέλους, που χάλασε δουλειά, χάλασε ότι δεν κάνανε σωστές νομικές εκτιμήσεις για ένα άρθρο του κανονισμού. Εκεί χάλασε δουλειά. Γιατί αφού τα είχαν μαγειρέψει και είχαν δανείσει ο ένας τον άλλον βουλευτές για να κάνει τη δουλειά του ο κύριος Τσίπρας, 4 για την ψήφο εμπιστοσύνης, 2 για να περάσουν οι πρέσπες, ανάλογα με τι έκανε και το υπόλοιπο κοινοβούλιο. Αφού λοιπόν είχε γίνει όλο αυτό, τότε στην πραγματικότητα, εκείνη τη χρονική στιγμή, έγινε ένα λάθος. Ότι ενώ είχε συμφωνήσει με τον Φωκά να πάει, δεν μετρήσανε και δεν ερμηνεύσανε καλά και δεν μελετήσανε καλά το άρθρο του κανονισμού που μιλάει για τους 5 βουλευτές. Εκεί χάλασε η δουλειά. Ένα νομικό σφάλμα ήταν. Ήταν δηλαδή μια προσυνονοημένη, λέτε, ένα προσυνονοημένο διαζύγιο, το οποίο φτάνει όμως τώρα πλέον σε... Το οποίο κάπου στράβωσε, γιατί στον σχεδιασμό τους ήταν και ο Καμένος με βουλευτές και να έχει εμφανιστεί ότι κάποιος υποτίθεται δίθεν τσακώθηκε και δίθεν έγραψε και σε τελευταία ανάλυση είναι όλο αυτό. Γι' αυτό και ο Τσίπρας μέχρι τελευταία στιγμή προσπαθούσε να το σώσει. Προσπάθησε να το σώσει με την παράταση της παρέτησης Παπαχριστόπουλου. Προσπάθησε να το σώσει με την συζήτηση για αλλαγή του κανονισμού της Βουλής. Προσπάθησε να το σώσει με την γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου. Δεν γίνεται όμως, από ένα σημείο και μετά, ήταν τόσο κραυγαλαία πια αυτή η συμπαιγνία, όπου σηκώθηκαν και οι πέτρες να ξεφωνίζουν για αυτό το όργιο συναλλαγής που γινόταν, με μόνο στόχο να διατηρήσει την κοινοβουλευτική ομάδα κ. Καμένου. Ωραία. Εκτιμάτε ότι αυτή η sui generis κυβερνητική πλειοψηφία που έχει διαμορφωθεί θα έχει μεγάλο χρόνο ζωής? Εκτιμάτε ότι θέλω να πω και κάτι άλλο. Παρακαλώ. Αυτή η δήλωση
επίσης είναι αδιανόητη. Εδώ έχουμε ζήσει απίστευτα πράγματα. Ο κύριος Τσίπρας, πραγματικά το λέω τώρα, είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος συμπεριφέρεται με πρωτοφανή τρόπο σε πάρα πολλά επίπεδα, αλλά και σε αυτό. Πρωθυπουργοί οι οποίοι δεν είχαν 151 στην κοινοβουλευτική τους ομάδα ή έστω στα πλαίσια συνεργασίας με κοινοβουλευτικές ομάδες έφευγαν το επόμενο δευτερόλεπτο. Προκήρυξαν εκλογές. Γιατί το κάνανε αυτό αυτοί οι πρωθυπουργοί? Ήτανε ανόητοι? Δεν ήθελαν να κάτσουν κι άλλο? Δεν είχαν δουλειές να κάνουν? Φυσικά τα είχαν όλα αυτά. Γιατί το κάνανε αυτό όμως? Το κάνανε γιατί όλοι ξέρουν ότι όταν δεν έχεις κοινοβουλευτική ομάδα, είτε δική σου, είτε εν πάση περιπτώσει συνεργαζόμενη, είσαι από εκεί και πέρα όμοιρος στους εκβιασμούς του καθενός από τους βουλευτές με τους οποίους συνεργάζεσαι. Ξημέρωσε με τον αλφα τρόπο. Θες να κάνεις ένα σχηματισμό? Δεν άρεσε ένα σχηματισμό στην κυρία Παπακώστα? Ρίχνει την κυβέρνηση. Δεν άρεσε, ξέρω εγώ, και στην κυρία Κουντουρά? Ρίχνει την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, έτσι δεν μπορείς να νομοθετείς. Όσο μάλλον όταν υπάρχουν πιο σύνθετες και πιο δύσκολες απαιτήσεις στην νομοθεσία, γιατί δεν είναι όλα με λιγάλα στη διακυβέρνηση. Η διακυβέρνηση έχει προκλήσεις, έχει δυσκολίες, έχει εντάσεις. Ποιος θα ψηφίσει λοιπόν τώρα εν ώψη των προκλήσεων και των εντάσεων από όλους αυτούς, ειδικά όταν μπορεί να υπάρξουν, ξανά λέω, δυσκολίες μπροστά? Κανείς λοιπόν πρωθυπουργός, σέβεται τον εαυτό του, δεν δέχεται να γίνει όμοιρος μιας διαγραμματιστάσεως. Μόνο ο κύριος Τσίπρας το κάνει αυτό. Αυτό δεν το οποίο κάνανε και το οποίο ζήτησε και δηλώσανε, δηλαδή ένα είδος πληρεξίου ψήφου, θα ψηφίζουμε οι έξι πάντοτε και σε όλα με την κοινοβουλευτική ομάδα, με την κυβέρνηση μάλλον, με ό,τι μας πει η κυβέρνηση. Αυτό το πάντοτε και σε όλα, τι μπορεί να σημαίνει για την προσωπική αξιοπρέπεια ενός βουλευτή? Εγώ για το κόμμα μου μπορώ να πω ότι πάντοτε και σε όλα θα ψηφίζω? Άμα υπάρχει κάτι το οποίο είναι ένα ζήτημα συνείδησης για μένα και δεν μπορώ να το ψηφίσω? Προσέξτε. Πέραν λοιπόν το ότι αυτό είναι αδιανόητο για την αξιοπρέπεια του βουλευτού, το δεύτερο το οποίο επίσης είναι ότι ζητήθηκε τον κύριο Τσίπρα κάτι τέτοιο. Δηλαδή, η ανεφόρον παράδοση της ψήφου των βουλευτών. Που προσέξτε, στο εσωτερικό των κομμάτων έχει και μια εσωτερική διαδικασία να ενοποιήσεις απόψεις. Γιατί έχει κοινοβουλευτικές ομάδες, γιατί γίνονται συζητήσεις, γιατί υπάρχουν ψηφοφορίες. Γιατί στο εσωτερικό μπορεί να υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις, αλλά τελικά θα συζητήσουν. Μ' ακούτε τώρα? Σας ακούω εγώ, ναι. Ωραία. Εδώ θέλω όμως, επειδή βλέπω και κάποια δημοσιεύματα σήμερα, για να σας αλλάξω λίγο ένα κλίμα, και μιας και είναι και ένα θέμα αρμοδιότητας δική σας. Βλέπω, ας πούμε, για παράδειγμα σήμερα πρωτοσέλιδο στην Εστία, ότι η κυβέρνηση κάνει ένα παιχνίδι με τίτλο, βλέπω σήμερα, η Εστία να κυκλοφορεί 43.000 αλλοδαποί με ψήφους στους καταλόγους της Αλφα Αθηνών, την ώρα που βλέπουμε ένα εμπεγμό επί της ουσίας στο θέμα των αποδήμων. Είστε βέβαιος δηλαδή ότι αυτό δεν θα το συναντήσετε μπροστά σας? Δηλαδή, είστε βέβαιος ότι κάποια νομοσχέδια δεν θα περάσουν ούτως ή άλλως? Δύο λεπτά. Το ζήτημα της ψήφου των αλλοδαπών που όμως έχουν πολιτογραφηθεί, γιατί αλλιώς δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, έτσι. Επομένως πρέπει να έχουν ακολουθήσει διαδικασία πολιτογραφήσεως, άρα να έχουν γίνει Έλληνες πολίτες. Είναι κάτι το οποίο παρακολουθούμε στενά. Υπάρχει σημαντική αύξηση των πολιτογραφήσεων. Πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη, έτσι. Υπάρχει σημαντική, ναι, αύξηση των πολιτογραφήσεων την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία όμως κυρίως συμβαίνει γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε την νομοθεσία για την πολιτογράφηση σε ό,τι αφορά τους λεγόμενους μετανάστες δεύτερης γενιάς, δηλαδή παιδιά μεταναστών, τα οποία γεννήθηκαν στην Ελλάδα και έχουν πάει τουλάχιστον 6 χρόνια στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό λοιπόν είναι μια αλλαγή την οποία έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, την έκανε στην αρχή, το 2014, και αυτοί τώρα υπευλήθησαν εδώ ετήσεις
Το ΔΕΗ Υπουργείο έχει επισπεύσει την εκαθάριση αυτών των αιτήσεων με αποτέλεσμα να αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός αυτών των πολιτογραφήσεων. Τώρα, σας προβληματίζει αυτό, κύριε Βορύδη, εν ώψη εκλογών? Θέλω να ξεκάθαρα. Γνωρίζετε, ιστορικά γνωρίζετε τι συνέβη το 2000, είστε ένας έμπειρος πολιτικός με τις εκλογές. Ναι, δεν είναι όμως, πρόσεξτε, δεν είναι η ίδια η αναλογία. Mm-hmm. Υπό την έννοια ότι εκεί όντως είχαμε ένα ζήτημα παράνομων ψηφοφοριών, έχουμε μια διαδικασία η οποία είναι νόμιμη, άλλο με το αν διαφωνεί κανείς με τα κριτήρια τα οποία έχει τεθεί, έχουν τεθεί στον νόμο. Που στην Δημοκρατία καταψήφισε, παραδείγματος χάρη, τις διατάξεις αυτές, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα ακολουθείται αυτή η διαδικασία. Το να μας απασχολεί, φυσικά μας απασχολεί και φυσικά είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Γιατί πέρα, βλέπω ότι δεν υπάρχει ίδια ευαισθησία, για παράδειγμα, με τους Έλληνες, με τους απόδημους. Προσέξτε. Με την ψήφο των απόδημων. Για το θέμα των απόδημων, για το θέμα λοιπόν των Ελλήνων της ομογένεια, αυτό η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί αυτό το δικαίωμα ψήφου στον τόπο κατοικίας τους. Έχουμε πει ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε άμεσα μέτρα τα οποία είναι απολύτως εφικτά. Έχουμε καταθέσει δύο φορές συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση για το πώς μπορεί να γίνει αυτό. Και υποτίθεται ότι υπάρχει τώρα μια επιτροπή. Αυτά μας είχαν πει, σας θυμίζω, στο τελευταίο νομοσχέδιο που το συζητάγαμε, αυτό που ήταν τον Ιούνιο. Αυτά μας είχαν πει ότι θα είχαν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Ήδη βεβαίως διανύουμε, εμείς είχαμε προβλέψει ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Ήδη διανύουμε το Φεβρουάριο. Όχι απλώς δεν έχει ολοκληρωθεί τίποτα, ούτε έχει κατατεθεί τίποτε. Διέρευσε ένα σχέδιο το οποίο αμέσως τοποθετηθήκαμε επί της διαρροής βεβαίως ότι αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο και διευκρίνησε το Υπουργείο ότι όχι, δεν είναι αυτό το σχέδιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει τον τρόπο με τον οποίο θα ψηφίσουν οι ομογενείς ακόμα δεν τον έχουμε δει. Μάλιστα, και πάμε σε κάτι τελευταίο. Ο κύριος Μητσοτάκης στην περιοδία που έκανε στην Δυτική Μακεδονία, στην ομιλία του στην Κοζάνη, αναφερόμενο στη συμφωνία των Πρεσπών, άφησε συγκεκριμένες υπόνοιες για συναλλαγή στο ζήτημα του ονοματολογικού. Είπε επιλέξει η προβλητική πρωτοβουλία αυτή του κύριου Τσίπρα βρίσκεται απέναντι στο 70% του ελληνικού λαού. Ο κύριος Τσίπρας ήταν ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή πως είχε γραμμάτια δεν ξέρω τι αναλάβει για να εξοφλήσει. Η αλήθεια όμως είναι σκληρή για την Ελλάδα. Εσείς φαντάζεστε? Κοιτάξτε, δηλαδή, εγώ δεν θεωρώ ότι καταλήφεται αυτή η πορεία για τις αμοιβές, το λέω εντός εισαγωγικών, τις οποίες έχει λάβει ο κύριος Τσίπρας προκειμένου να κάνει αυτή την εθνική υποχώρηση και να αποδεχτεί, να νομοθετήσει αυτή την εθνικά επιζήμια συμφωνία, να μας οδηγήσει δηλαδή στην εθνική. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τις αμοιβές αυτές. Αυτές έχουν εκδηλωθεί ούτως ή άλλως με το κύμα ευμενών σχολείων που υπάρχουν στο διεθνές περιβάλλον για το ζήτημα αυτό. Αλλά κακά τα ψέματα είναι απολύτως συνδεδεμένο και με την λεγόμενη επιική στάση που τηρούν οι δανειστές απέναντι σε διάφορα τα οποία κάνει ο κ. Τσίπρας. Στην πραγματικότητα, ο κ. Τσίπρας, παρά την βούληση του ελληνικού λαού, και θέλω να τονίσω εδώ τη στάση του ελληνικού λαού, που ενώ το κατανοεί αυτό, δηλαδή στην πραγματικότητα κατανοεί ότι ας πούμε έγινε η απονομοθέτηση των συντάξεων, στην πραγματικότητα αυτό ήταν απολύτως συνδεδεμένο με τη γενικότερη στάση στα κράτα και ελληνική κυβέρνηση στο ζήτημα αυτό. Άρα λοιπόν, ενώ το κατανοεί, αν θέλετε, στο επίπεδο του προσωπικού μικροσυμφέροντος, προφανώς έχει μια ωφέλεια, για παράδειγμα, κάθε συνταξιούχος, όμως η συντριπτική πλειοψηφία δεν αποδέχτηκαν αυτή τη συναλλαγή. Και είναι σημαντικό αυτό, είναι σπουδαίο αυτό, και αυτό είναι κάτι το οποίο, να ξέρετε, ότι σχολιάζεται και σε διεθνή μέσα. Δηλαδή, βλέπω εγώ αναλύσεις και άρθρα που λένε ότι ναι, έχουν κάνει τα στραβά μαγεία Ευρωπαίοι σε μια σειρά ζητήματα, ακριβώς γιατί στην πραγματικότητα ανέλαβε ο κ. Τσίπρας να επιλύσει και να επιθετήσει με τον τρόπο τον οποίο ήθελε ο διεθνής παράγων αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Κύριε Βορύδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.